Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το πείραμα της θλίψεως, το οποίο αποτελεί μία μονοαξονική καταπώνηση των υλικών με τελικό αποτέλεσμα παραμόρφωση στη συμπίεση του υλικού, είναι δηλαδή ουσιαστικά ένα αντίθετο φαινόμενο με το αντίστοιχο του εφεκτισμού, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σε ένα πείραμα θλίψεως, ουσιαστικά, αυτό που διαφοροποιεί την συμπεριφορά των υλικών έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα ψαθυρά υλικά, τα υλικά εκείνα τα οποία σε πειράματα μονοαξονικής εφελικιστικής καταπώνησης δεν εμφανίζουν καμία πλαστική παραμόρφωση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Εν αντιθέσει, λοιπόν, με αυτή τη συμπεριφορά στην εφελικιστική καταπώνηση, στην περίπτωση της θλίψεως, τα υλικά αυτά εμφανίζουν ένα χαρακτηριστικό πλαστικό, τέλος πάντων, να στο μπει κάποιο μετασχηματισμό, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικά στις θλιπτικές παραμορφώσεις. Όπως είναι γνωστό, ένα πείραμα θλίψεως, εν αντιθέσει με ένα πείραμα εφελικισμού, εάν αυτά απεικονιστούν σε διαγράμματα τάσεων ανοιγμένων παραμορφώσεων, είχαμε πει ότι το πείραμα της θλίψεως, επειδή ουσιαστικά αποτελεί το ακριβώς αντίθετο πείραμα από αυτό του εφελικισμού, ήθιστε να απεικονίζεται γραφικά στο τρίτο τεταρτημόριο, όπου τόσο η τιμή της ορθής μηχανικής τάσης, όσο και η τιμή της ανοιγμένης παραμόρφωσης έχουν αρνητικές τιμές. Άρα λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα όλκιμο υλικό, του οποίου η εφελικιστική καμπύλη είναι αυτή και η αντίστοιχη θλιπτική είναι αυτή. Και εν συνεχεία έχουμε ένα ψαθυρό υλικό. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι λοιπόν ένα γράμμα αλουμινίου, έστω ένα γράμμα αλουμινίου της Ιεράς 2, το 2024. Η θερμοκρασία είναι 25 βαθμούς Κελσίου και ο ρυθμός φόρτισης είναι της τάξης των 10 στη μείον 3, 20 στη μείον 1, δηλαδή πρόκειται για έναν αργό ρυθμό, ρυθμός δηλαδή που δεν ευνοεί τα φαινόμενα σκλήρησης λόγω του φαινομένου της αγκίστρωσης των διαταραχών και της αύξησης της αντοχής του υλικού με ταυτόχρονη μείωση της ολκυμότητάς του. Εν αντιθέσει λοιπόν με ένα όλκιμο υλικό το οποίο συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο τόσο σε εφελικιστικές όσο και σε θλιπτικές μονοαξονικές καταπονήσεις, ένα ψαθυρό υλικό θα εμφάνιζε αυτή τη συμπεριφορά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το ψαθυρό υλικό είναι ένα δοκίμιο κατασκευασμένο από ένα οξύδιο του αλουμινίου από την αλουμίνα. Όπως λοιπόν έχουμε ήδη τονίσει, η επιβαλλόμενη τάση που δέχεται ένα υλικό είναι αυτή η οποία θα καθορίσει εν τέλει το αν το υλικό αυτό θα παραμορφωθεί ή θα αστοχήσει, τέλος πάντων. Στην περίπτωση δε των θλιπτικών φαινομένων, είχαμε πει ότι τα όλκιμα υλικά δεν εμφανίζουν το πείραμα, μάλλον της θλίψεως ενός όλκιμου υλικού δεν θεωρείται περατωθέν με τη θράψη του δοκιμίου, αλλά αυτό που εμφανίζεται σε μια τέτοια περίπτωση είναι η μορφή μιας πλευρικής διόγκωσης, όπως φαίνεται εδώ στο σχήμα του δοκιμίου. Πρακτικά, δηλαδή, το δοκίμιό μας παίρνει τη μορφή ενός βαρελιού, γι' αυτό και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται barreling, και ήθιστε να διακόπτουμε το πείραμα της θλίψεως, να θεωρούμε, δηλαδή, το πείραμα περατωθέν, όταν ο υποβιβασμός αυτός είναι της τάξης του 30% του αρχικού μήκους του δοκιμίου μας. Εν αντιθέσει όμως με τα όλκιμα υλικά, τα ψαθυρά υλικά εμφανίζουν, θα δούμε τώρα, ένα συνήθι τρόπο θράψης, όπως φαίνεται στο σχήμα δίπλα στο διάγραμμα τάσεων ανοιγμένων παραμορφώσεων, η οποία μορφή, τέλος πάντων, αυτή καλείται
θράψει κατά το μέγιστο διατμητικό επίπεδο, όπως είναι γνωστή. Πρακτικά δηλαδή, τι συμβαίνει. Όπως θα δείτε στη συνέχεια, ουσιαστικά αναπτύσσεται μία λοξή επιφάνεια πάνω στην οποία εφαρμόζεται η δύναμη, η κατακόρυφη δύναμη η οποία συντελεί στην ανάπτυξη των ορθών μηχανικών τάσεων, όχι όμως στην αρχική οριζόντια επιφάνεια του δοκιμίου, αλλά στην νοητά και κλειμένη επιφάνεια, την F-τόνος όπως είναι και γνωστή, η οποία βρίσκεται σε μία σχετική γωνία φ0 σε σχέση με την αντίστοιχη οριζόντια επιφάνεια. Και από την ανάπτυξη, ουσιαστικά από την εφαρμογή του νόμου των τάσεων και προφανώς από την εφαρμογή τόσο των ορθών μηχανικών τάσεων όσο και των διατμητικών μηχανικών τάσεων, καθώς επίσης και από την αναγωγή των συνισταμένων δυνάμεων σε σχέση με την αρχική κατακόρυφη, προκύπτει η βασική σχέση, όπως είναι εδώ, όπως αναπτύσσεται εδώ, που λέει ουσιαστικά τι, ότι η μέγιστη διατμητική τάση αναπτύσσεται υπογωνία τέτοια ώστε να μεγιστοποιείται το ημίτονο 2 φ. Άρα μιλάμε για μια γωνία της τάξης των 45 μοιρών, γι' αυτό και θεωρούμε ότι τα ψαθυρά υλικά θράβονται συνήθως κατά το διατμητικό αυτό επίπεδο, όπως είναι γνωστό. Τώρα, μία ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί περίπτωση του ενός δοκιμίου κατασκευασμένου από ξύλο, το οποίο στην πραγματικότητα δεν αποτελεί ένα αμυγός ψαθυρό υλικό, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ένα σύνθετο υλικό. Τα σύνθετα υλικά, καλό είναι να πούμε μερικά πράγματα για αυτά, αποτελούν ουσιαστικά κάποια υλικά τα οποία έχουν μία κλασική, ένα κλασικό υλικό το οποίο αποτελεί το μητρικό τους υλικό, μέσα στο οποίο διασπείρονται συνήθως υλικά τα οποία δεν έχουν καμία χημική συγγένεια με το μητρικό υλικό. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να είχαμε ένα μεταλλικό τείγμα, ένα δοχείο δηλαδή στο οποίο έχουμε τείξει, για παράδειγμα, αλουμίνιο καθαρό, και μέσα στο αλουμίνιο, στο τείγμα αυτό του αλουμινίου, να διασπείρουμε εμείς, παραδείγματος χάρη, καρβίδια του βολφραμίου. Αυτή, και εφόσον αυτό μετά ψυχθεί σε ελεύθερη απόψυξη και στερεοποιηθεί με μια φυσικά σωστή ανάδευση του δοκιμίου προκειμένου να διασπαρούν πλήρως και να μην υπάρχει φαινόμενο διαφορισμού στα καρβίδια του βολφραμίου, αυτό που θα έχουμε ως αποτέλεσμα θα είναι ένα υλικό αποτελούμενο ουσιαστικά από το μητρικό αλουμίνιο, γεγονός το οποίο καθορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και τις βασικές ιδιότητες του υλικού που έχουμε δημιουργήσει, δηλαδή μιλάμε για ένα ουσιαστικά υλικό το οποίο έχει καλή θερμική αγωγημότητα, έχει καλή ηλεκτρική αγωγημότητα, είναι σχετικά όλκιμο. Βέβαια, όλες αυτές οι ιδιότητες είναι κατά τη περιορισμένες ή ενισχυμένες ανάλογα την περίπτωση από την ύπαρξη αυτής της ενισχυτικής ουσίας. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ονομάζουμε, ας πούμε, αυτό το υλικό σαν σύνθετο υλικό μεταλλικής μήτρας και ήθιστε αυτό να συμβολίζεται στα αγγλικά με τα γράμματα MMC, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αρχικά των λέξεων Metal Matrix Composite, δηλαδή είναι ένα σύνθετο υλικό μεταλλικής μήτρας. Και εδώ ουσιαστικά δηλώνουμε εμείς ποια είναι η ενίσχυσή μας. Πολλά τέτοια σύνθετα υλικά έχουν αναπτυχθεί, κυρίως σύνθετα υλικά πλαστικής μήτρας, με ένα πολυμερού μήτρας, είναι τα λεγόμενα PMC, Polymer Matrix Composites, στα οποία τοποθετούνται ως ενισχυτικές ουσίες, ως ενισχυτικά στοιχεία, είτε υαλωνήματα, είτε ανθρακονήματα, είτε σε πλέξη, είτε σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, ώστε να ελέγχουν συγκεκριμένες καταπονήσεις κατά ένα συγκεκριμένο επίπεδο κτλ. Μία λοιπόν
Ουσιαστικά αντίστοιχη περίπτωση είναι η περίπτωση του ξύλου, το οποίο αποτελεί κατά τη ένα σύνθετο υλικό, με την έννοια πια ότι ουσιαστικά αποτελείται από κάποιους σωληνίσκους, είναι αυτά τα λεγόμενα νεύρα του ξύλου, οι οποίοι σωληνίσκοι έχουν ψαθυρό χαρακτήρα και βρίσκονται όλα αυτά συγκολλημένα, ενωμένα μεταξύ τους με κάποια φυσική ρητίνη, με κάποιο φυσικό, ας πούμε, ας το ονομάσουμε έτσι, πολυμερές. Εάν λοιπόν σε ένα τέτοιο δοκίμιο επιβληθούν θλιπτικά φορτία, μονοαξονικά, με τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικά το φορτίο να ασκείται κατά τη διεύθυνση των ινών του ξύλου, των σωληνίσκων αυτών, παρατηρεί κάποιος την εμφάνιση 5 ουσιαστικά διαφορετικών τρόπων θράψης του ξύλου. Αυτές οι 5 δηλαδή, οι 6 μάλλον εικόνες, εντάξει η 7η είναι η αρχική φόρτιση ας πούμε, δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να θραφθεί ένα τέτοιο δοκίμιο. Η πρώτη, όπως είναι σαφής, φαίνεται ότι η ρογμή είναι εντελώς κάθετη στις ίνες του ξύλου και ονομάζεται ουσιαστικά θράψη κάθετη στις ίνες, τύπος θράψης δηλαδή κάθετος στις ίνες του ξύλου. Η δεύτερη περίπτωσή μας είναι η περίπτωση που όπως βλέπετε δημιουργείται ένα νοητό V εντός του δοκιμίου. Αυτή είναι η περίπτωση του λεγόμενου σχηματισμού ουράς θράψης, μοιάζει δηλαδή με ένα τύπο ουράς, όπως και στην τρίτη περίπτωση που εμφανίζεται αυτό το νι εκεί στο κάτω μέρος όπως βλέπετε. Αυτός είναι ένας μεικτός τρόπος θράψης, όπου η πάνω διαγώνια κατά μία έννοια ρογμή είναι η συνηθέστερη μορφή θράψης του ξύλου, είναι αυτή που ονομάζουμε θράψη κατά το μέγιστο διατιμητικό επίπεδο, η οποία όμως μπορεί να συνυπάρξει με ένα δεύτερο τύπο θράψης, με το σχηματισμό λοιπόν αυτού του τύπου θράψης ουράς, όπως είναι γνωστό. Η τρίτη περίπτωση είναι η σύνθετη μορφή θράψης, όπου ουσιαστικά συνυπάρχουν διάφορα φαινόμενα. Κυρίαρχο όμως είναι το φαινόμενο της θράψης κατά το διατιμητικό επίπεδο, όπως και η περίπτωση της τέταρτης, της πέμπτης, το σχήμα E δηλαδή, όπως φαίνεται εκεί πέρα, περίπτωσης, όπου το δοκίμιό μας θράβεται υπό ένα συνδυασμό τύπων θράψης κατά το μέγιστο διατιμητικό επίπεδο και κατά τον πρώτο τρόπο θράψης, που είναι η περίπτωση της οριζόντιας θράψης. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι σε ένα τέτοιο δοκίμιο, σε ένα τέτοιο υλικό, είναι λίγο δύσκολο να προσδιορίσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα θραφθεί εξ αρχής. Αλλά, όπως προαναφέραμε, ο συνηθέστερος τρόπος θράψης των όλκιμων υλικών είναι κατά το μέγιστο διατιμητικό επίπεδο και η θράψη γενικά των ψαθυρών αυτών υλικών, συγγνώμη, όλκιμων είπα πριν, των ψαθυρών υλικών, γίνεται δια το φαινομένο του σχισμού. Δηλαδή, τα υλικά αυτά ουσιαστικά αποσχίζονται με την ανάπτυξη κάποιας ρογμής, η οποία διαρκώς διαδίδεται. Αυτά τα περιγράφει η θεωρία θράψης των δοκιμίων, των ψαθυρών δοκιμίων κατά τον Γκρίφιθ, που ουσιαστικά η διάδοση αυτής της ρογμής υπό την επίδραση του εξωτερικού φορτίου είναι τέτοια, ώστε το υλικό να αποσχιστεί και να δημιουργηθούν δύο ανεξάρτητα τμήματα, τα οποία έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Οι επιφάνειες θράψης τους είναι πρακτικά λίες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ψαθυρής θράψης. Γι' αυτό και ονομάζεται αυτή η θράψη, θράψη δια σχισμού. Ο σχισμός στα αγγλικά δηλαδή, αυτό θα το δείτε με τον όρο cleavage. Είναι το χαρακτηριστικό, ο χαρακτηριστικός μηχανισμός της ψαθυρής θράψης των δοκιμίων. Εν αντιθέσει με την περίπτωση των όλκιμων υλικών, τα οποία όταν θράβονται, φυσικά μιλάμε για περιπτώσεις εφελκυστικών φορτίων και όχι θλιπτικών που εμφανίζονται, όπως είπαμε, το φαινόμενο της βαρελοποίησης. Εκεί ουσιαστικά στην περίπτωση των όλκιμων υλικών, αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αποκόλληση των κρυστάλλων, με αποτέλεσμα η επιφάνεια θράψης την οποία βλέπουμε εμείς να είναι μία επιφάνεια έντονου ανάγλυφου, με πολύ μεγάλη τραχύτητα δηλαδή, που ουσιαστικά αυτό το ανάγλυφο αποτελείται από λόφους και κοιλάδες. Θεωρητικά κανένας θα μπορούσε να πει ότι αυτοί οι λόφοι αντιστοιχούν σε κάποιους κρυστάλλους που παρέμειναν στο κάτω μέρος του υλικού και οι κοιλάδες αυτές είναι τα κενά τα οποία άφησαν κρύσταλλοι, οι οποίοι αποκολλήθηκαν και βρίσκονται στο άλλο μέρος το οποίο θράφτηκε. Τώρα,
Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ανεξαρτήτως της αντοχής ενός υλικού σε θλιπτικά ή σε φελκιστικά φορτία, είναι μια ιδιότητα πολύ σπουδαία, ίσως η σπουδαιότερη μηχανική ιδιότητα των υλικών, η οποία, λόγω της φύσης της όμως, είναι λίγο δυσνόητη, καλείται δυσθραυστότητα. Η δυσθραυστότητα στα αγγλικά είναι γνωστή με τον όρο fracture toughness και ήθιστε να συμβολίζεται με το σύμβολο KSN, δείχτησε. Τι είναι αυτή η ιδιότητα τώρα? Αυτή η ιδιότητα ουσιαστικά εμπεριέχει δύο αντιφατικά φαινόμενα. Έχει διτή ερμηνεία. Δηλώνει το εξής. Δηλώνει πόσο μεγάλο φορτίο μπορεί να δεχθεί ένα υλικό μέχρι να αστοχήσει. Αν λοιπόν βάλουμε στο μυαλό μας αυτές τις έννοιες, το πόσο μεγάλο φορτίο μπορεί να δεχθεί, πόσο μεγάλη τάση δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα υλικό μέχρι αυτό να αστοχήσει, πρακτικά οδηγούμαστε σε ένα μέγεθος το οποίο το έχουμε ήδη ονομάσει και δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μέγεθος UTS. Δηλώνει δηλαδή πόσο μεγάλη αντοχή έχει το υλικό μου μέχρι τη στιγμή που σπάει. Αυτό λοιπόν το μέγεθος UTS είναι το ένα εκ των δύο μεγεθών που ορίζουν το μέγεθος που καλείται δυσθραυστότητα. Ταυτόχρονα όμως, ο διτός χαρακτήρας αυτής της ιδιότητας δηλώνει ότι πέραν της μεγάλης αντοχής που πρέπει να έχει το υλικό μέχρι να σπάσει και πόσο μεγάλη είναι αυτή για να καθοριστεί το μέγεθος της δυσθραυστότητας, δηλώνει ταυτόχρονα και πόσο μεγάλη παραμόρφωση υπέστη αυτό το υλικό μέχρι να σπάσει. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το μέγεθος το οποίο μας επίσης μας ενδιαφέρει, είναι η ανοιγμένη παραμόρφωση θράψης, όπως ονομάζεται, ή αλλιώς πιο σωστά, η ολκυμότητα του δοκιμίου μας. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, η δυσθραυστότητα τι δηλώνει? Δηλώνει ταυτοχρόνως πόσο μεγάλη τάση μπορεί να αναπτυχθεί σε ένα υλικό μέχρι αυτό να αστοχήσει και ταυτοχρόνως πόσο μεγάλη παραμόρφωση υπέστη το συγκεκριμένο υλικό μέχρι τη στιγμή που αστόχησε. Οι δύο αυτές έννοιες, η έννοια της μέγιστης αντοχής και της ολκυμότητας, της ανοιγμένης παραμόρφωσης θράψεως όπως είναι γνωστή, είναι δύο έννοιες αντιφατικές. Θα μπορούσε κανείς πολύ εύκολα να παρατηρήσει αυτό το διάγραμμα το οποίο έχουμε απεικονίσει εδώ σε ό,τι αφορά το εφελκυστικό του κομμάτι και να πει αμέσως, όπως μας τα λες τα δεδομένα, είναι εμφανές εδώ ότι το κράμα του αλουμινίου έχει πολύ μικρότερη αντοχή, μέγιστη αντοχή, από ότι το δοκίμιο, το κατασκευασμένο από αλουμίνα, το ψαθυρό δηλαδή δοκίμιο στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, όμως, εν αντιθέσει με την αλουμίνα, το δοκίμιο του αλουμινίου έχει πολύ μεγάλη ολκυμότητα, που πρακτικά η αλουμίνα έχει μηδενική. Άρα λοιπόν, αυτό βέβαια είναι εμφανές σε όλα τα υλικά. Έτσι, στα περισσότερα υλικά θα παρατηρήσει κανείς, συγκρινόμενα μεταξύ τους, ότι τα υλικά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη μέγιστη αντοχή έχουν αντίστοιχα πολύ μικρότερη ολκυμότητα σε σχέση με άλλα που έχουν μεγαλύτερη ολκυμότητα. Ας πούμε ένα δοκίμιο χαλκού. Ο χαλκός χαρακτηρίζεται από την πολύ μεγάλη ολκυμότητα την οποία έχει. Είναι από τα πιο όλκυμα μέταλλα που υπάρχουν στη φύση. Έτσι. Θα παρατηρήσει μου κανείς ότι η μέγιστη αντοχή ενός δοκιμίου χαλκού είναι πολύ μικρότερη από ένα αντίστοιχο δοκίμιο, ας πούμε, οριχάλκου, ενισχυμένου, δηλαδή ενός κράματος χαλκού με ψευδάργυρο, ο οποίος ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο, ενδέχεται να δημιουργεί στο εσωτερικό του, για παράδειγμα, μία ενδομεταλλική ένωση, μία ένωση η οποία είναι ψαθυρού χαρακτήρα, είναι μια σκληρή ψαθυρή φάση, η οποία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει την αντοχή του υλικού. Θα δει λοιπόν κανείς, αν απεικόνιζε γραφικά ένα τέτοιο διάγραμμα, εάν είχαμε για παράδειγμα ένα τέτοιο διάγραμμα για το χαλκό,
θα είχαμε ένα τέτοιο διάγραμμα για τον ορίχαλκο. Με περιεκτικότητα, για παράδειγμα, σε ψευδάργυρο 30% κατά βάρος. Εδώ λοιπόν είναι εμφανές ότι το UTS του ενός σε σχέση με του άλλου διαφοροποιούνται, όπως επίσης διαφοροποιούνται και τα μεγέθη της ολικιμότητας. Είναι λοιπόν σαφές ότι το φαινόμενο, η ιδιότητα της διστραυτότητας είναι εξ ορισμού μια δύσκολη ιδιότητα να περιγραφεί, λόγω του ότι ακριβώς συνδέει δύο τέτοια αντιφατικά μεγέθη. Τώρα, με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να υπολογίσει αυτή τη διστραυτότητα και ποια είναι η σπουδαιότητά της? Η διστραυτότητα υπολογίζεται, μετράται είτε πειραματικά είτε υπολογιστικά με τη βοήθεια του διαγράμματος του εφελκισμού. Ουσιαστικά λοιπόν η διστραυτότητα αποτελεί αντιστοιχεί μάλλον, κατά μία έννοια, σε όλη την επιφάνεια η οποία περικλείεται από το διάγραμμα, το εφελκυστικό, στο διάγραμμα τάσεων ανοιγμένων παραμορφώσεων, με τον άξονα των ανοιγμένων παραμορφώσεων και με την οητή ευθεία η οποία διέρχεται από το σημείο θράψης κάθετα στο διάγραμμα των ανοιγμένων παραμορφώσεων. Όλη λοιπόν αυτή η περιοχή, η οποία προφανώς προκύπτει μέσω ενός ολοκληρώματος μιας συνάρτησης, ορισμένο προφανώς, καθορίζει το μέγεθος της διστραυστότητας, το οποίο έχει μονάδες μέτρησης, μονάδες ενέργειας, ανά τετραγωνικό μέτρο. Εδώ λοιπόν θα μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα να διαπιστώσει το εξής, να διαπιστώσει κάτι το οποίο υπό την απλή και επιφανειακή προσέγγιση αυτής της ιδιότητας δημιουργεί πάρα πολλές συγχύσεις. Είναι συνήθως σαφές ότι, μάλλον είναι λάθος η προσέγγιση αυτή που θα πω, λέει κάποιος για παράδειγμα, αν έχω ένα κομμάτι γυαλί και επιχειρήσω αυτό το γυαλί να του ασκήσω μια δύναμη προκειμένου αυτό να σπάσει, αυτό το γυαλί είναι, λέει, δίστραυστο. Σπάει δύσκολα. Και στην αντίπερα όχθη υπάρχει η προσέγγιση που σου λέει κάποιος, αν έχεις ένα κομμάτι σύρμα, ένα χαλίβδινο, ας πούμε, σύρμα ή ένα χάλκινο σύρμα, και το ασκήσει μια δύναμη, αυτό προκειμένου να σπάσει, τι είναι? Είναι εύκολο, δηλαδή πώς πάει αυτό? Είναι εύκολο? Θράβεται εύκολα, θράβεται δύσκολα, χρειάζεται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, προσφορά ενέργειας, δηλαδή υπό τη μορφή έργου, ώστε να αστοχήσει το δοκίμιο του σύρματο, το σύρματινο από το γυάλινο. Εδώ λοιπόν, υπό την λανθασμένη κατά έναν τρόπο προσέγγιση της διστραυτότητας, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το γυαλί είναι το δίστραυστο. Και όμως, ουσιαστικά, είναι το ακριβώς αντίθετο. Το γυαλί είναι ένα εύθραυστο υλικό. Είναι ένα υλικό με πολύ μικρή τιμή διστραυτότητας, όπως και σχεδόν τα περισσότερα ψαθυρά υλικά. Δεδομένου απλά το αν κάποιος έχει έναν τρόπο, ή τουλάχιστον οπτικά είναι εμφανές, να κατανοήσει ότι αυτή η περιοχή που περικλείει το διάγραμμα του ψαθυρού υλικού είναι σαφώς πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη περιοχή που περικλείει το διάγραμμα του ολικιμού υλικού. Και είναι πολύ επίσης σαφές ότι το ολικιμό υλικό είναι πολύ πιο δίστραυστο από το ψαθυρό, δεδομένου ότι προκειμένου να επέλθει η θράψη του, απαιτείται ενέργεια τέτοια ώστε να το παραμορφώσει πλαστικά στην αρχή και εν συνεχεία αυτό να θραφτεί. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε ένα όλκιμο υλικό σε σχέση με ένα ψαθυρό. Τώρα, με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να μετρήσει πειραματικά τη διστραυστότητα? Η διστραυστότητα μετράται ουσιαστικά μέσω των πειραμάτων κρούσεως, όπως είναι γνωστά αυτά, στα εργαστήρια της αντοχής των υλικών, τα οποία ουσιαστικά είναι δύο τύπων. Η βασική αρχή είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις και στα δύο πειράματα. Είναι τα πειράματα τύπου Charpy και τα πειράματα τύπου Izod.
Η βασική αρχή και για τα δύο αυτά κρουστικά πειράματα είναι ακριβώς η ίδια. Θα περιγράψουμε εν ολίγης, εν συντομία και τα δύο, για να καταλάβετε πώς ακριβώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Πρακτικά λοιπόν με την τεχνική τσάρπη, με το κρουσίμετρο τύπου τσάρπη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας βραχίωνας στην άκρη του οποίου υπάρχει ένας πέλεκης. Ο βραχίωνας έχει συγκεκριμένη ακτίνα, είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο ώστε μία πέδη να συγκρατεί στο αρχικό σημείο το πέλεκι. Όταν απελευθερωθεί αυτή η πέδη, ο πέλεκης διαγράφει μία κυκλική νοητή κυκλική τροχιά γύρω προφανώς από το κέντρο του. Στο κατώτερο σημείο λοιπόν αυτής της νοητής κυκλικής τροχιάς τοποθετείται το δοκίμιο το προσμέτρηση με συγκεκριμένο τρόπο, θα σας πω ακριβώς και πώς πρέπει να είναι το δοκίμιο. Εξ αρχής είναι, όπως είπα, προκαθορισμένη η ανώτερη θέση του πέλεκη, άρα ουσιαστικά θεωρώντας ένα επίπεδο, στο κατώτερο επίπεδο της τροχιάς, ένα επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας, έχουμε μία αρχική δυναμική ενέργεια στον πέλεκι. Εδώ βέβαια υπάρχουν διάφορες παραδοχές, ότι μόλις απελευθερωθεί από την πέδη, δεν υπάρχει καμία απώλεια λόγω τριβής περί του άξονα, εδώ περί του πύρου περιστροφής και περί τριβής με τον αέρα. Όταν λοιπόν αυτό αφαιθεί, έρχεται και προσκρούει ακριβώς με τοπικά, με το ακίνητο δοκίμιό μας. Και εν συνεχεία, αυτός στιγμιαία κάποια στιγμή ακινητοποιείται. Τη στιγμή λοιπόν εκείνη όπου ακινητοποιείται αμέσως μετά την κρούση με το δοκίμιό μας, μετριέται η δυναμική του ενέργεια. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτή η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας, το ΔΕΛΤΑΟΥ δηλαδή, αποτελεί και υπό τις προσεγγίσεις τις οποίες είπαμε την ενέργεια η οποία προσφέρθηκε στο δοκίμιό μας και οδήγησε στη θράψη. Άρα λοιπόν ουσιαστικά μιλάμε για την ενέργεια θράψεως του δοκίμιό μας. Έτσι κατά την κρούση. Αυτή η ενέργεια λοιπόν καλείται στερότητα. Και προφανώς είναι ενέργεια η οποία μετριέται σε μονάδες Joule. Τώρα, διαιρούμενη η στερότητα αυτή, δια το εμβαδό της διατομής του δοκιμίου μας, μας δίνει το μέγεθος που ονομάζεται διστραυστότητα. Ανάλογα λοιπόν με το ποσοστό της ενέργειας το οποίο έχουμε εμείς, έχει ουσιαστικά καταναλωθεί πάνω στη, με το ποσό, όχι με το ποσοστό, συγγνώμη, της ενέργειας που έχει καταναλωθεί κατά την πρόσκρουση του πέλεκη με το ακίνητο δοκίμιο και της διατομής του δοκιμίου, το πηλίκο αυτό της στερότητος προς τη διατομή του δοκιμίου, προς τη διατομή του δοκιμίου, θα μας δώσει το μέγεθος το οποίο καλείται διστραυστότητα. Κατά αντίστοιχο τρόπο και με την ίδια λογική λειτουργεί και το πείραμα Izod, με τη μόνη διαφορά ότι στα πειράματα Izod έχουμε το φαινόμενο της πάλι της κρούσης ενός πέλεκη σε ένα ακλόνητο δοκίμιο, με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι το δοκίμιο σε εκείνη την περίπτωση είναι πακτωμένο κατακόρυφα. Το δοκίμιό μας λοιπόν είναι έτσι, πακτωμένο και σε κάποιο σημείο, σε συγκεκριμένο σημείο, προσκρούει ο πέλεκης, ο οποίος έρχεται και χτυπάει το δοκίμιο αυτό. Και η λογική είναι ακριβώς η ίδια, με τον ίδιο τρόπο ουσιαστικά μετράμε την απορροφούμενη από το δοκίμιο ενέργεια, η οποία προσφέρθηκε κατά την κρούση από την κίνηση του πέλεκη, και αυτή η ενέργεια πάλι, η στερότητα δηλαδή ουσιαστικά, διαιρούμενη με το εμβαδό της διατομής, καθορίζει αυτό το μέγεθος που ονομάζουμε διστραυστότητα. Αυτές οι δύο είναι οι πειραματικές τεχνικές υπολογισμού αυτού του μεγέθους και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε το εξής. Τα δοκίμια τα οποία χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις μέτρησης της διστραυστότητας, της ενέργειας δηλαδή ανά μονάδα επιφανίας,
έχουν κάποια χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό και στην κατασκευή τους. Γενικά, τα δοκίμια αυτά είναι συνήθως είτε τετραγωνικής είτε κυκλικής διατομής. Το χαρακτηριστικό τους όμως δεν είναι αυτό. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι εμφανίζουν μία εγκοπή συγκεκριμένων διαστάσεων, έτσι, και συγκεκριμένου βάθους, η οποία εγκοπή κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν ο πέλεκης προσκρούσει στο δοκίμιο, να προσκρούσει ακριβώς στο πίσω μέρος της εγκοπής. Αυτά τα δοκίμια ονομάζονται δοκίμια τύπου V, μιας και η εγκοπή έχει αυτή τη μορφή, τύπου V. Υπάρχουν και διάφορων άλλων τύπων εγκοπές. Ένας επίσης χαρακτηριστικός τύπος είναι η εγκοπή τύπου κλήθρου, όπως είναι γνωστή, μια, δηλαδή με μια κλειδαρότρυπα. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση, ο πέλεκης έρχεται και προσκρούει στο πίσω μέρος αυτής της, του δοκιμίου και ουσιαστικά η ανάπτυξη αυτών των δύο εγκοπών δεν είναι τίποτα άλλο, δεν γίνεται με κανέναν άλλο σκοπό πέραν του οποίου ότι θέλουμε να προκαλέσουμε εμείς τη θράψη του δοκιμίου. Θέλουμε δηλαδή να ενισχύσουμε την, ουσιαστικά τον υποβιβασμό της αντοχής του δοκιμίου μας, έχοντας δημιουργήσει μία εγκοπή και έχοντας εξασθενήσει το δοκίμιό μας, τόσο σε ό,τι αφορά τη διατομή του, όσο όμως ουσιαστικά έχοντας συγκεντρώσει στα άκρα παραμένουσες στάσεις, οι οποίες θα αθρηστούν στην εξωτερικά επιβαλλόμενη και δεδομένου βέβαια ότι υπάρχει και πολύ μικρότερη διατομή και έχουμε αυτή την κατασκευαστική ατέλεια στο δοκίμιο, να προκαλέσουμε τη θράψη του ώστε αυτό εν τέλει να σπάσει και ο πέλεκης να μας δώσει την τελική τιμή κατά τη στιγμή που ακινητοποιείται ενέργεια, δυναμικής του ενέργειας, η οποία αφαιρούμενη από την αρχική θα μας δώσει το ποσοστό της στερότητας, το οποίο είναι και το χαρακτηριστικό μέγεθος ουσιαστικά, το οποίο καθορίζει τη στραυστότητα. Τώρα, ουσιαστικά, τα υλικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως δίστραυστα είναι γενικώς υλικά τα οποία θα πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τις δύο αυτές αντιφατικές προϋποθέσεις. Δηλαδή να έχουν υψηλή αντοχή, ταυτοχρόνως να έχουν δε και πολύ μεγάλη ορκιμότητα. Και επειδή όπως είπαμε εξ αρχής αυτά τα υλικά, αυτές οι δύο ιδιότητες είναι ιδιότητες αντιφατικές, αντίστροφες κατά μία έννοια, αυτό που ουσιαστικά η επιστήμη προσπάθησε να αναπτύξει τα τελευταία 20-30 χρόνια, είναι υλικά τα οποία να χαρακτηρίζονται από τέτοιες καλές τιμές δυστραυστότητας. Μια κατηγορία λοιπόν τέτοιων υλικών είναι τα λεγόμενα υπερκράματα, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία σειρά υλικών κάποιου συγκεκριμένου μεταλλικού στοιχείου. Συνήθως τα υπερκράματα είναι υπερκράματα με βάση το νικέλιο ή με βάση το κοβάλτιο. Τα συνηθέστερα όμως είναι τα λεγόμενα υπερκράματα του νικελίου, που ουσιαστικά τι διαφοροποιούνται αυτά σε σχέση με τα απλά κράματα, τα οποία τα έχετε ας πούμε ακούσει στα μαθήματα της τεχνολογίας υλικών. Τα υπερκράματα του νικελίου και γενικά τα υπερκράματα όλων των κατηγοριών, πέραν του βασικού, του μητρικού στοιχείου, το οποίο καθορίζει και τις περισσότερες των ιδιωτήτων του κράματος, περιέχει πάρα πολλά κραματικά στοιχεία και μάλιστα όχι τυχαία κραματικά στοιχεία, δηλαδή κραματικά στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να τα θεωρήσει ότι είναι στα όρια της ακαθαρσίας ή της πρόσμιξης, αλλά κραματικά στοιχεία τα οποία ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές αναλογίες της τάξης των προσμίξεων, δηλαδή μπορεί να είναι της τάξης του 0,5% κατά βάρος, δημιουργούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα που βρίσκονται μέσα κάποιες είτε φάσεις είτε συντελούν στην δημιουργία άλλων φάσεων, μεταλλουργικών φάσεων εννοώ, μέσα στο υλικό, με αποτέλεσμα να αλλάζουν άρδιν πάρα πολλές ιδιότητες και δι μηχανικές. Αυτά λοιπόν τα υπερκράματα του νικελίου, τα οποία έχουν
γραμματικά στοιχεία, το σίδηρο, το αλουμίνιο, πολλές φορές το χαλκό, το πυρίτιο, το χρώμιο και πάρα πολλά από τα λεγόμενα εξωτικά μέταλλα, το ρίνιο, το σελήνιο, το τελούριο, τέτοιου τύπου γραμματικά στοιχεία στα όρια των προσμίξεων, ξαναλέω, είναι υλικά τα οποία διακρίνονται για τις καλές τιμές της στρατιώτας την οποία έχουν. Ταυτόχρονα όμως, και εκεί ήταν ας πούμε το σημαντικό της όλης υπόθεσης, παρατηρήθηκε ότι σε αυτά τα υλικά, πέραν της καλής των υψηλών τιμών της στρατιώτας που έχουν στο θερμοκρασίες περιβάλλοντος, έχουν και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό. Έχουν πολύ καλές αντοχές σε φαινόμενα θερμής οξείδωσης, σε φαινόμενα διάβρωσης, ταυτόχρονα δε σε φαινόμενα τέτοια οξείδωσης θερμής και διάβρωσης υπό την επίδραση ταυτόχρονα και μηχανικών φορτίων. Έχουν δηλαδή πολύ καλή αντοχή ας πούμε, στο φαινόμενο το λεγόμενο stress corrosion cracking. Ταυτόχρονα δηλαδή επιβολή μηχανικών καταπονήσεων σε διαβρωτικό περιβάλλον. Έχουν πολύ καλές αντοχές στο φαινόμενο ερπισμού. Ο ερπισμός είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο μια μηχανική δοκιμή μάλλον, κατά την οποία έχουμε την επιβολή φορτίου καταπονήσεων δηλαδή μηχανικών σε ένα δοκίμιο σε υψηλή θερμοκρασία. Παρατηρήθηκε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό σε αυτά τα υλικά και προφανώς η συμπεριφορά, ιδιαίτερα η καλή μηχανική συμπεριφορά, είτε σε κοινό περιβάλλον, σε απλό περιβάλλον, είτε σε διαβρωτικό περιβάλλον, είτε σε περιβάλλον θερμής οξείδωσης, ενισχύεται από το γεγονός ότι αυτά τα υλικά έχουν πολύ καλή διστραυστότητα. Κλείνοντας, πρέπει να πούμε κάτι επίσης πολύ σημαντικό, το οποίο θα το αναλύσουμε και περαιτέρω στις έννοιες της καταπώνησης, που έχει να κάνει με αυτό που είχα εδώ, όταν είχα πριν το διάγραμμα, είχα γράψει προηγουμένως ότι το διάγραμμα αυτό είναι νοητά σχεδιασμένο υπό ρυθμό φόρτισης 10 στη μείον 3 λέμε σε κόντου στη μείον 1. Strain rate δηλαδή, έχει πολύ αργό. Και ακούτε πολλές φορές εδώ που συζητάμε, όταν σχεδιάζουμε ένα διάγραμμα, λέμε ότι πρέπει να είναι λέει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για ποιο λόγο τονίζουμε τη σπουδαιότητα της θερμοκρασίας? Για ποιο λόγο δηλαδή θα πούμε ότι ο χαλκός, ένα δοκίμιο χαλκού, εάν το εφελκύσω μοναξονικά ή ένα δοκίμιο σκυροδέματος, εάν το υποβάλλω σε μια δοκιμή μηχανικής θλίψεως, μοναξονικής, αυτή η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι αυτή που θα καθορίσει και τη συμπεριφορά. Είναι φαντάζομαι σαφές σε όλους ότι αν αλλάξει η θερμοκρασία, αν αυξηθεί για παράδειγμα η θερμοκρασία, η δυστραυστότητα των υλικών μεγαλώνει. Πόσοι από εσάς ενδεχομένως έχετε δει στην τηλεόραση, σε κάποιο τέλος πάντων ντοκιμαντέρ, κάποιες μορφές γυαλιού οι οποίες θερμαίνονται και ενώ όλοι ξέρουμε ότι το γυαλί είναι ένα εύθραυστο υλικό, ένα υλικό το οποίο δεν δέχεται καμία παραμόρφωση θερμοκρασία περιβάλλοντος, το βλέπετε ότι αυτή η αλουργή εκεί ουσιαστικά το επεξεργάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε μοιάζει να είναι σαν πλαστελίνη. Αυτή λοιπόν η θερμοκρασία στην οποία το γυαλί υποπίπτει σε αυτή την κατάσταση, η λεγόμενη βυσκόδης θερμοκρασία, περίπου στους 600 βαθμούς και πάνω, είναι μια θερμοκρασία όπου το γυαλί, εάν κάποιος το υπέβαλε σε μια μηχανική δοκιμή, όχι απλά θα το έβρισκε να είναι όλκιμο, θα το έβρισκε να είναι υπερπλαστικό, να εμφανίζει δηλαδή ολκιμότητα της τάξης του 600%, του 500% του αρχικού του μήκους. Αυτή λοιπόν η λογική καθιστά το γυαλί σε αυτή τη θερμοκρασία, τι, δύστραυστο. Θράβεται δύσκολα. Απαιτείται μεγάλη παραμόρφωση προκειμένου αυτό να αστοχήσει. Παραμόρφωση η οποία δεν υπάρχει επουδενή στην περίπτωση που υποβάλλεις ένα δοκίμιο αντίστοιχο γυαλιού στα θερμοκρασία περιβάλλοντος. Με την ίδια λογική, ένα όλκιμο υλικό, ο χαλκός. Εάν ο χαλκός αυτός βρεθεί σε θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο μηδέν, ποιος φαντάζεται ότι θα μπορούσε αυτό το δοκίμιο να λειτουργεί με τον ίδιο μηχανικό τρόπο με τον οποίο να έχει την ίδια μηχανική αντοχή σε εφελκυστικές τάσεις με την αντίστοιχη που θα είχε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος? Είναι προφανές
ότι σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν, ο χαλκός γίνεται εύθραυστος. Θράβεται πάρα πολύ εύκολα. Εμφανίζει πρακτικά, όχι πρακτικά, κυριολεκτικά, μηδενική ολκυμότητα. Έχει μεταπέσει δηλαδή σε μια ψαθυρή συμπεριφορά. Από όλκυμος έγινε ψαθυρός. Η μείωση λοιπόν της θερμοκρασίας ευνοεί αυτό που ονομάζουμε την ψαθυρή φύση των υλικών και ταυτόχρονα οδηγεί στη μείωση της διστραφότητάς τους. Εν αντιθέσει με την αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία ευνοεί την όλκυμη φύση των υλικών και αυξάνει τη διστραφότητά τους. Έτσι. Σε επόμενο μάθημα θα δούμε αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό, πώς οι ρυθμοί παραμόρφωσης, οι ρυθμοί φόρτισης ενός δοκιμίου επηρεάζουν την μηχανική συμπεριφορά του υλικού. Δηλαδή, αν εγώ ουσιαστικά έχω ένα υλικό το οποίο το φορτίζω με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το καταπονώ με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Εάν διπλασιάσω το ρυθμό, αν τον τριπλασιάσω, τον τετραπλασιάσω, θα αλλάξει η μηχανική συμπεριφορά του υλικού μου ή είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο φόρτισης του δοκιμίου. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικά. Είναι πολύ σημαντικά θέματα της αντοχής υλικών και είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμα σε όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν γενικά με την επιστήμη των υλικών και ιδιαίτερα με τις μηχανικές ιδιότητες αυτών.